Η τελευταία έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου είναι μία ακόμη ασφαλής ένδειξη που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα για το ότι η κυπριακή οικονομία διορθώνεται και ανακάμπτει τάχιστα. Ποιος το περίμενε το 2013 με μια κατεστραμμένη οικονομία, τότε που η Κύπρος ανάμεσα στο 2008 και το 2012 έτρεχε ελλείμματα 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ότι από το 2014 θα είχε διορθώσει πλήρως τα δημοσιονομικά. Πράγματι, τα αναθεωρημένα στοιχεία για το 2014 δείχνουν ότι αντί του ελλείμματος 4% που προβλεπόταν, η Κύπρος έχει καταγράψει έλλειμμα μόλις 0,2% του ΑΕΠ. Δηλαδή, έχει ισορροπήσει τον προϋπολογισμό της. Επιπρόσθετα, η δημοσιονομική έκθεση δείχνει ότι το πρώτο εξάμηνο αυτού του χρόνου το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να είναι 130 αντί 757 εκατομμύρια που ήταν η πρόβλεψη. Δηλαδή, μόλις 0,7% αντί σχεδόν 5% που προέβλεπε το πρόγραμμα. Στην πέμπτη αξιολόγηση του προγράμματος που είχαμε πρόσφατα, έχει διαπιστωθεί ότι αυτή η δραστική διόρθωση οφείλεται βεβαίως στην προσεγμένη δημοσιονομική πολιτική, αλλά κάτι που είναι σημαντικό, αντανακλά και τις βελτιωμένες επιδόσεις της πραγματικής οικονομίας. Τέλος, η δημοσιονομική έκθεση μετρά και το δημόσιο χρέος της χώρας, το οποίο προβλέπεται το 2015 να περιοριστεί στο 105% του ΑΕΠ, αντί περισσότερο από 108% που ήταν η πρόβλεψη. Με αυτά τα δεδομένα φαίνεται ότι τα δημόσια οικονομικά έχουν πλήρως εξηγενθεί και μπορεί πλέον να είναι αυτή η βάση για την περίοδο ανάπτυξης η οποία έχει ανοίξει. Θέλουμε να σημειώσουμε με ικανοποίηση σίγουρα την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να ενημερώσει την Βουλή, δηλαδή την Ολομέλεια, το σύνολο των βουλευτών, σχετικά με τις εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται για το Κυπριακό. Αυτή η πρωτότυπη πρωτοβουλία του Προέδρου Αναστασιάδη συνάδει με την βασική διαπίστωσή μας ότι το Κυπριακό, δηλαδή το χρέος όλων μας, να απαλλάξουμε την χώρα μας από την κατοχή, είναι μία συλλογική υπόθεση. Αυτή η πρωτοβουλία διαφάνειας ταιριάζει και με την αντίληψη που έχουμε για το εθνικό θέμα, ότι δηλαδή θα πρέπει συλλογικά να προσπαθήσουμε, εστιαζόμενοι πάντα σε θέσεις αρχών, αλλά με ορθολογισμό και υπευθυνότητα, ζυγίζοντας τα πράγματα με ρεαλισμό και όσο γίνεται μακριά από συνθήματα και εξάρσεις, να αναζητήσουμε μια εθνική συνεννόηση για μια αποδεκτή πολιτική συμφωνία. Επιβεβλημένη από τις ανάγκες των καιρών, η μεγάλη απόφαση της κυβέρνησης για την αλλαγή στην αρχή τηλεπικοινωνιών είναι για μας και μια πράξη πολιτικής με σημαντικά θετικά αποτελέσματα για την Κύπρο. Επιβεβλημένη από την ανάγκη των καιρών, διότι ως γνωστόν τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα αυτές τις μέρες, μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, έχουμε συμφωνήσει με τους εταίρους μας να συμβάλλουμε στο οικονομικό πρόγραμμα των χωρών μας και στην αναζωογόνηση της οικονομίας με ορισμένες αποκρατικοποιήσεις. Εμείς όμως, πέραν από την ανάγκη, προσβλέπουμε και σε ένα σημαντικό στόχο πολιτικής με πολλαπλά θετικά αποτελέσματα.
η αλλαγή που γίνεται στην ΣΥΤΑ. Πρώτον, θα επιτρέψει στον οργανισμό αυτό να παίξει καλύτερα τον ρόλο του στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Δεύτερον, θα φέρει σημαντικές ξένες επενδύσεις στη χώρα και θα ανοίξει το δρόμο και για άλλες. Τρίτον, θα επιτρέψει στην εταιρεία να αποκτήσει πραγματική εταιρική διοίκηση με τεχνοκρατικές προδιαγραφές αποτελεσματικότητας και να αξιοποιήσει καλύτερα τόσο τις υφιστάμενες υποδομές προς όφελος του ανταγωνισμού και του καταναλωτή, όσο και το προσοντούχο προσωπικό που διαθέτει ήδη ο οργανισμός. Τέταρτο, θα τερματιστεί και μία εποχή κομματικοκρατικής, συνήθως κακής διαχείρισης, κάποτε μάλιστα και πλήρης σκανδάλων και διαφθοράς, για την οποία σίγουρα δεν μπορούμαστε να είμαστε περήφανοι. Ανοίγει λοιπόν μια νέα εποχή για την αρχή τηλεπικοινωνιών και ελπίζουμε μια νέα εποχή με τον θετικό της ρόλο στο αναπτυξιακό πρότυπο της Κύπρου στην πολύ σημαντική αγορά των τηλεπικοινωνιών. Τη μια μετά την άλλη, η κυβέρνησή μας φέρνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που προετοιμάζουν την Κύπρο του αύριο, που θα επιτρέψουν ξανά σε αυτό τον τόπο και τους ανθρώπους του να βρουν ευημερία και προκοπή. Σήμερα, το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίνοντας τα 5 μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια για τη δημόσια υπηρεσία, πήρε μεγάλες αποφάσεις που ανοίγουν το δρόμο για εξυγχρονισμό του κράτους και προσαρμογή του στη νέα εποχή ανάπτυξης, για να παίξει δηλαδή ο δημόσιος τομέας τον ρόλο που του αναλογεί μέσα στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Στόχος είναι μια δημόσια υπηρεσία που δεν θα είναι πια αυτάρεσκα κλεισμένη στον εαυτό της. Στόχος είναι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας να τεθεί πραγματικά στην υπηρεσία του πολίτη και της ανάπτυξης. Με τη μεταρρύθμιση αυτή, πρώτον, εισάγεται ευελιξία και κινητικότητα για την καλύτερη αξιοποίηση του αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού που υπάρχει και για το οποίο πληρώνουν αδρά ο πολίτης και επιχειρήσεις. Δεύτερον, καθιερώνονται καλύτερα αρχές αξιοκρατίας και για πρώτη φορά η ανέλυξη του προσωπικού δεν θα είναι μόνο καθρέφτης της αρχαιότητας, αλλά θα συνδυάζεται με προσόντα και απόδοση, δηλαδή με τη συνεισφορά στο κοινό καλό. Τρίτον, εξορθολογίζεται και περιορίζεται το κόστος της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και συνδέεται στο εξής με τις πραγματικές συνθήκες που θα επικρατούν στην κοινωνία και την οικονομία. Συγχαίρουμε την κυβέρνηση για αυτή την απόφαση και τώρα θα πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις και οι κοινωνικοί φορείς να μεριμνήσουμε από κοινού για την σωστή εφαρμογή της μεταρρύθμισης που θα φέρει τον ευρύτερο δημόσιο τομέα πραγματικά στην υπηρεσία του πολίτη, κάνοντας τον και στήριγμα και όχι τροχοπέδι για την ανάπτυξη.